Κάρτα πολίτη, τοπικό Fuel Pass πιλωτικά ζητάει η Πανελλήνια Ένωση Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων για τη στήριξη του κλάδου αλλά και όλων των πολιτών. Καθώς χάνουν οι πρατηριούχοι, οι έμποροι, οι καταναλωτές και το κράτος, όσο συνεχίζεται η εκρόη χρήματος προς φθηνότερες γειτονικές χώρες. Η κάρτα αυτή θα απευθύνεται σε πολίτες που βρίσκονται σε ακτίνα κοντά στα σύνορα, όχι μόνο στο νομό Σερώνα αλλά και σε υπόλοιπες περιοχές, να έχουν κάποια έκπτωση στα καύσιμα, έτσι ώστε να μην πηγαίνουν σε διπλανές χώρες να εφοδιάζονται καύσιμα. Με τις τιμές των καυσίμων στο σημείο που είναι σε συνδυασμό με την ακρίβεια να στέλνουν τους πολίτες της Βορείου Ελλάδας για τον εφοδιασμό στις γειτονικές χώρες, οι πρατηριούχοι της χώρας κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για να αντιστρέψουν την υπάρχουσα κατάσταση. Η υιοθέτηση της εν λόγω πρωτοβουλίας δεν θα έπληττε οικονομικά τη χώρα, το αντίθετο μάλιστα σύμφωνα με τον κύριο Μανάφη. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει και την κυβέρνηση από εισπράξη φόρων, αλλά και τους πολίτες οι οποίοι δεν θα πηγαίνουν δίπλα, έτσι ώστε να εφοδιάζονται από Βουλγαρία ή στο Κιλκής από τα Σκόπια που είναι δίπλα. Νομίζω ότι θα βοηθήσει αρκετά αυτό το μέτρο. Περιμένουμε νεότερα από την κυβέρνηση επόμενες μέρες. Οι τζίροι των πρατηρίων υγρών καυσίμων που βρίσκονται κοντά στα σύνορα είναι ελάχιστοι, καθώς οι πολίτες πηγαίνουν στη γειτονική Βουλγαρία και όπως τόνισε ο κ. Μανάφης, το πρόβλημα αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια. Κοιτάξτε, το πρόβλημα της Βουλγαρίας υπάρχει εδώ και χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Έχουμε μια διαφορά τιμής γύρω στα 40 με 50 λεπτά στα καύσιμα και το ίδιο και στο υγραέριο. Σίγουρα περισσότερο και μεγαλύτερο πρόβλημα έχουν τα πρατήρια που βρίσκονται κοντά στην περιοχή των συνόρων. Νομίζω οι τζίροι τους είναι ελάχιστοι. Θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό το μέτρο.